Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης, μίλησε στο Ράδιο Χρόνος 87,5 για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά του Βορείου Εύρου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισοτιμία ευρωτουρκικής λίρας που διαμορφώνεται στο 1:20 και η διαφορά στα καύσιμα που αγγίζει το 1 ευρώ στο λίτρο οδηγούν τους πολίτες στη γείτονα χώρα. Κοιτάξτε, είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε κάποια γεγονότα που δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Πρώτον, έχουμε την ισοτιμία ευρωτουρκικής λίρας στο 1:20. Να θυμίσω ότι πριν 2 χρόνια ήταν 1:4. Καταλαβαίνετε τι διαφορά οικονομική σημαίνει αυτό για την αγορά και του παραμικρού προϊόντος. Από την άλλη, στη βενζίνη που απασχολεί το ενεργειακό όλους και όλα τα νοικοκυριά, είναι σε μια διαφορά της τάξης του 1 ευρώ το λίτρο. Σε ένα απλό φουλάρισμα κάποιος κερδίζει 50 ευρώ. Όλα αυτά αποτελούν δυστυχώς κίνητρα για να επιτείνουν να αυξήσουν το κύμα μαζικής εξόδου για αγορές αυτών των αγαθών στη γειτονική χώρα. Ο κύριος Μαυρίδης επισημαίνει ότι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν λέει να κατανοήσει ότι η ευλογία που σε κάποιες περιοχές είναι η διασυνορικότητα εδώ είναι κατάρα και συμπληρώνει ότι με τη λογική της οριζόντιας βοήθειας σε όλους τους Έλληνες δεν μπορεί να σβήσει τις ανισότητες που δημιουργούνται. Όσο δεν λαμβάνονται μέτρα για να θωρακιστεί η περιοχή μας και να γίνει τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό ανταγωνιστική, θα συνεχίζουμε να έχουμε αυξήσεις στις αναχωρήσεις από την Ελλάδα και κυρίως από την περιοχή του Βορείου Εύρου προς τη γειτονική Τουρκία. Mm-hmm. Έχουν κατατεθεί προτάσεις. Η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν θέλει να κατανοήσει ότι η ευλογία που σε κάποιες περιοχές είναι η διασυνοριακότητα εδώ είναι κατάρα. Δεν θέλει να δώσει επιμέρους κίνητρα ή παροχές με την λογική, έχω πει και άλλη φορά, της οριζόντιας βοήθειας σε όλους τους Έλληνες, που είναι ένα θεμητό μέσο σε έναν βαθμό. Mm-hmm. Δεν μπορείς όμως να σβήσεις τις ανισότητες που δημιουργούνται. Κλείνοντας αναφορικά με το Fuel Pass, ο κύριος Μαυρίδης αναφέρει πως κατέθεσε 2 προτάσεις στην κυβέρνηση για τις ακριτικές περιοχές. Η πιλωτική εφαρμογή ή να προμηθεύσουν μια κάρτα που να επιδοτούν τους κατοίκους των ακριτικών περιοχών. Και συμπληρώνει ότι αυτά που χάνουμε τώρα από τα φουλαρίσματα των ρεζερβουάρ στη γείτονα χώρα είναι πολύ περισσότερα και μεσοδοφόρων από αυτά που κερδίζουμε με αυτή την κατάσταση. Ήμουν ο πρώτος που κατέθεσα επίσημο αίτημα και στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, και στον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, αναδεικνύοντας το τεράστιο πρόβλημα. Σαφώς. Στα καύσιμα, και τους είχα κάνει 2 εναλλακτικές στην πιλωτική εφαρμογή, ή να δώσουν μια κάρτα που να επιδοτούν οι κατοίκους περιοχών σαν τη δική μας, και ας το δούνε ότι σε βάθος χρόνου θα έχουν και περισσότερα έσοδα ως κράτος. Γιατί αυτά που χάνουμε τώρα απλώς από τα φουλαρίσματα των ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων είναι πολλά περισσότερα και μέσω των φόρων από αυτά που κερδίζουν με αυτήν την κατάσταση. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν θέλουν να το καταλάβουν. Έχουν αυτή την στερεότυπη αντίληψη ότι σε όλη την Ελλάδα πρέπει να εφαρμόζουμε τα ίδια μέτρα. Όσο δεν το ξεκαθαρίζουν μέσα στο μυαλό τους ότι πρέπει να δώσεις διαφορετικά κίνητρα στις περιοχές που αιμορραγούν, θα έχουμε αυτό το πρόβλημα.